Το πρωί της Δευτέρας άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης. Πολλοί ήταν οι καταναλωτές που περίμεναν την ανακοίνωση αυτή προκειμένου να γεμίσουν τις δεξαμενές τους. Οι πρατεριούχοι τρέχουν και δεν φτάνουν προκειμένου να προμηθεύσουν με πετρέλαιο θέρμανσης τους καταναλωτές, αλλά όπως ανέφερε και η πρόεδρος των πρατηρίων του νομού Άρτα Τζένιτα Πρατζίκυλια, έχει πέσει πολύ η κίνηση. Οι πολίτες είναι κουμπωμένοι και είναι φυσικό και επόμενο με αυτές τις τιμές. Κυρία Ταμπρατζή, σήμερα μόλις ξεκίνησε και η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης. Θέλω να μας πείτε λίγο τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, οι τιμές που κινούνται πάνω σε αυτό. Αλλά πριν λίγο συνομιλήσαμε και με πολίτες. Έχουν αγανακτήσει βέβαια. Τι μηνύματα λαμβάνετε εσείς καθημερινά? Καταρχήν, η ακρίβεια που υπάρχει στα καύσιμα, να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα καταρχάς, κυρία Αγγέλη, και σας ευχαριστούμε σήμερα που είστε εδώ. Οι αυξήσεις που υπάρχουν τον τελευταίο καιρό έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Γιατί οι τιμές των καυσίμων είναι αυτές που επηρεάζουν και τις τιμές στα τρόφιμα και τις τιμές σε πολλά άλλα προϊόντα που καταναλώνουν καθημερινά οι συμπολίτες μας. Άρα λοιπόν αυτό αποτελεί πλέον ένα τεράστιο πρόβλημα στην καθημερινότητά μας. Από εκεί και πέρα τα παράπονα είναι πολλά, ήταν πολλά. Τώρα ο κόσμος βεβαίως το έχει ψιλοσυνηθίσει, να πούμε σε εισαγωγικά. Οπότε αν υπάρχουν και κάποιες διακυμάνσεις μικρές προς τα κάτω ή προς τα πάνω, πλέον δεν γίνονται αντιληπτές. Σημασία έχει ότι τα καύσιμα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβά. Έχουν βγάλει έξω τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Βλέπετε κίνηση να έχει πέσει αυτό το διάστημα στο τζίρο που έχει? Έχει πέσει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ. Το έχουμε δει από το καλοκαίρι, όχι μόνο σήμερα. Δηλαδή ο κόσμος πλέον, οι μετακινήσεις του είναι προγραμματισμένες και οργανωμένες πλέον. Αυτό το οποίο βλέπουμε και μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Διότι το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν αποτελεί προϊόν πολυτελείας. Είναι προϊόν το οποίο πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για να ζεσταθούν, και το να ζεσταίνεται κάποιος δεν αποτελεί πολυτέλεια για τους πλούσιους ή τους φτωχούς. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμείς έχουμε πει και έχουμε τονίσει είναι ότι αν δεν υπάρχει η περικοπή στο ΦΠΑ, αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το πετρέλαιο θέρμανσης δεν πέσει, το να αγοράζει κάποιος σήμερα με ένα 50, ένα 40, ένα 30 που έπεσε και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ακόμα πάρα πολύ ακριβό. Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς όσον αφορά την κίνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι ότι είναι στα περσινά περίπου πλαίσια η κίνηση φέτος. Κάποιοι άνθρωποι είχαν κάνει ήδη το κουμάντο τους από το καλοκαίρι και έβαλαν λίγο πετρέλαιο για να οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας ή αυτοί που έχουν μικρά παιδιά στο σπίτι τους να έχουν λίγο πετρέλαιο στο να ζεσταθούν. Ακόμα αυτή την έκπτωση που έχουν δώσει τα διελιστήρια, που είχαν δώσει μέχρι τέλος του μηνός και πήρε παράταση μέχρι 15 του μηνός, όχι κρατική επιχορήγηση, η επιχορήγηση των διελιστήριων που ήταν γύρω στα 6,5 λεπτά και ισχύει, έχει κρατήσει λίγο το πετρέλαιο περίπου στο 1,40 στην περιοχή μας και γενικότερα ανά την Ελλάδα. Όμως θα είναι μέχρι 15 Νοεμβρίου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης, αλλά τονίζουμε ότι αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν μειωθεί και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτό, ενώ είναι αίτημα χρόνων δικό μας, γιατί οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν το κάνουν, δεν ασχολούνται με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Λένε ότι είναι για το λαθρεμπόριο καυσίμων, αλλά θεωρούμε ότι το λαθρεμπόριο καυσίμων μπορεί να χτυπηθεί με άλλους τρόπους και όχι με το να επιβαρύνουμε τους συμπολίτες μας με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και με το αυξημένο ΦΠΑ. Θεωρούμε μόνο με τέτοια δραστικά μέτρα θα μπορέσει το πετρέλαιο να έρθει στην τιμή κάτω από το 1 ευρώ, έτσι ώστε να είναι ένα προϊόν που μπορεί να καταναλωθεί από όλους. Υπάρχει περίπτωση στο επόμενο διάστημα, μιας και έχουμε και γιορτές μπροστά, να δούμε και μεγαλύτερες αυξήσεις για το επίδομα θέρμανσης? Στην τιμή. Ναι, αυτή την εβδομάδα, ας πούμε, έχουμε αυξητική τάση στο πετρέλαιο θέρμανσης και επειδή ο καιρός πάει καλά, ξέρετε, η προσφορά και η ζήτηση είναι αυτή η οποία διαμορφώνει τιμές. Και να πούμε ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που διαμορφώνουμε τις τιμές. Ναι, γιατί πολλοί σας έχουν κατηγορήσει όλα τα πρατήρια. Αυτό θέλουν να το ξέρουν οι καταναλωτές μας. Δεν είναι οι πρατηριούχοι, δηλαδή ο τελευταίος
κρίκος της αλυσίδας που διαμορφώνει τιμές. Εμείς αγοράζουμε από κάπου, αγοράζουμε από τα δηληστήρια. Έχουμε άρα λοιπόν το κέρδος των δηληστηρίων, το κέρδος των εταιριών οι οποίες μας τα φέρνουν σε εμάς και το μεταφορικό κόστος. Άρα εμείς οι τελευταίοι είμαστε οι μόνοι που μειώνουμε κιόλας και το κέρδος μας για να είναι μια επιχείρηση να μπορεί να πουλάει βιώσιμη. Μειώνουμε το κέρδος προς καλό των συμπολιτών μας. Αλλά αυτό πάλι δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μόνο η περικοπή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ίδια ώρα το επίδομα θέρμανσης, παρότι αυξανόμενο φέτος, δεν επαρκεί για να καλύψει τα τεράστια έξοδα των οικοκυριών, αναφέρουν οι πολίτες στην κάμερα του RTV. Πετρέλαιο ή βενζίνη? Πετρέλαιο. Πετρέλαιο. Πόσο θέλεις για το γεμίσου? Η σημερινή τιμή που υπάρχει. Εντάξει, είναι πολύ ακριβά. Τα καύσιμα έχουν φτάσει στο Θεό. Πρώτη φορά το πετρέλαιο είναι παραπάνω από τη βενζίνα. Για να το γεμίσεις τώρα πόσο θες? Ακριβώς τα διπλάσια περνάω εγώ από ό,τι πέρναγα τη βδομάδα. Δηλαδή εκεί που θέλαμε 10 ευρώ, τώρα θέλουμε 20. Επίδομα θέρμανση σήμερα δίνεται, θα κάνεις την αίτηση για να πάρεις? Εννοείται. Ξέρεις, ακριβώς 4% άρκα πέρα και βλέπω φράγκο μπροστά μου. Το περιμένετε ότι θα φτάσει? Τι βάλατε, πετρέλαιο? Πετρέλαιο τι βάλω. Πόσο είναι η τιμή του σήμερα? Σήμερα πόσο λέει εδώ τώρα, το απλό έβαλα. Εγώ δεν βλέπω τώρα, θέλω να φουράσω γυαλιά. Δύο. 2 ευρώ. 2 ευρώ είναι, και δεν το κοίταξα. 2 ευρώ. Αλλά, τι να πω άλλο. Πάμε χαμένοι. Πάμε χαμένοι. Όχι. Πανάκριβα. Ακριβά, όλα ακριβά. Παίρνετε σύνταξη? Αλήθεια, παίρνω. Τι θα προλάβετε, θα πάνε στο γιατρό ή τα καθημερινά έξοδα? Άψε με κουπέλα μου και εσύ να είσαι καλά στο γιατρό πήγα. Να είστε καλά. Και εσύ να είσαι σαν επιστραβνά. Πολύ, να είσαι πάντα καλά, πάντα καλά. Απλησίαστο, όπως λένε οι πολίτες, στο πετρέλαιο, αλλά και η βενζίνη στην καθημερινή τους χρήση. Χαρακτηριστικά αναφέρουν, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά με τέτοιες τιμές. Τι κάνετε? Καλημέρα. Πετρέλαιο. Πετρέλαιο. Πόσα, 2 ευρώ. Σήμερα. Και παραπάνω. Εδώ έχετε πετύχει σε άλλα πρατήρια με παραπάνω τιμή? Περίπου λίγο πολύ το ίδιο είναι οι τιμές σε όλα τα πρατήρια. Αγρότης το επάγγελμα από ό,τι βλέπουμε. Ναι, ναι. Είναι δυνατόν, βγαίνετε αυτή τη στιγμή? Όχι. Όχι με τίποτα. Για να γεμίσετε? Το έχουμε ξεχάσει το γέμισμα. Σήμερα πόσο, ας πούμε, βάλατε? 50 ευρώ. 50 ευρώ. Μέχρι πότε θα σας βγάλει? 3 μέρες το πολύ. Δύσκολα πολύ. Δεν πρέπει να μειωθεί κατά την άποψή σας? Τι πρέπει να γίνει? Σίγουρα πρέπει να μειωθεί. Φτάνει το επίδομα? Και όχι μόνο. Για τα καύσιμα, με την κάρτα αυτή τύπου Αρπά. Βάλατε. Τι, τα 60 ευρώ δεν φτάνουν ούτε μέχρι τη μέση να πάει μια φορά. Μάλιστα. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει έτσι. Σήμερα άνοιξε και πλατφόρμα για τη θέρμανση. Κάνατε τα χαρτιά σας? Δεν βάζουμε πετρέλαιο θέρμανσης καθόλου. Πετρέλαιο έβαλα κάνα 2 μέρες, δεν μου φτάνει. Δεν έχω. Έφτασε 2 ευρώ. Δεν έχω, έφτασε 2. Δεν έχουμε ελευθέρα, παιδί, δεν έχουμε. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Τι θα γίνει? Πόλεμος. Αυτό περιμέναμε. Θα πιωστούμε με τους Τούρκους. Μα πόσο περνάτε πετρέλαιο αυτό το διάστημα? Βάλετε σήμερα, πόσο αν επιτρέπετε βάλετε? Γύρω μπορεί 3-4 μέρες εδώ γύρω. Βάλετε ας πούμε 20 ευρώ. Έβαλα 30, θα περάσω. 30. Κάνια... Πόσες μέρες? Κάνια εβδομάδα, εδώ γύρω. Εδώ γύρω, άρτα πάνω το χωριό. Για να το φουλάρετε τώρα πόσα λεφτά θέλετε? Πόσα θέλω? Ένα εκατοστάρικο. Βενζίνη 20. 20. Ήταν η τιμή σημερινή? Δύο... Που ξέρω και τώρα το κοίταξα και έχω και ένα απόδειξη. Πόσο βάλατε περίπου? 20. Πόσες μέρες θα σας βγάλει αυτό? Είναι λίγα τα χιλιόμετρα που κάνω εγώ. Είναι λίγα τα χιλιόμετρα. Ευτυχώς που είναι λίγα, δεν έχω, δεν το έχω συμβιώσει η δουλειά, ας πούμε. Πάλι καλά. Έτσι. Βγαίνετε όμως τώρα? Όχι, κανένας δεν βγαίνει. Το μηνιάτικο να βγάλεις όλο το μήνα, δύσκολο.